3, 2, 1. Αυτό το επεισόδιο είναι άλλη μια προσφορά των καταπληκτικών, υπέροχων, φανταστικών Patreons, Patreons, Patreon's, σας. Τέλο πάντων, ανθρώπων που αποφάσισαν να στηρίξουν οικονομικά αυτό το podcast μέσα από τη σελίδα patreon.com. Εάν θέλει να γίνει και εσύ patreon.com και να παίρνει εισιτήρια σε παραστάσει, τα επεισόδια μία εβδομάδα νωρίτερα και διάφορα άλλα κουλά πράγματα που κάνουμε, για παράδειγμα. <coughs> Ακούγεται κάτι για φραουλένια butt plugs, Δεν το είπα ποτέ. Μπορεί και εσύ να κοιτάξει την περιγραφή και να δει πώ μπορεί να το κάνει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του αγαπημένου μα patreons και πάμε παρακάτω στο επεισόδιο ότι έκανα πολύ καλό παλαμάκι αυτή τη φορά. Είσαι ο καλύτερο στα παλαμάκια από ό,τι έχω μάθει. Ναι! Ξέρεις, αυτά κυκλοφορούν λίγο στο δίκτυο που κινούμε εγώ. Είμαστε ναι. μεγάλοι παλαμάκοποιητέ. Πα... Παλαμάκιδε. Παλαμακι... Πε... Πρέπει να πει το παλαμάκι. Πα... Πα... Παλακ... Παλα... Παλαμα... Παλαμακίδε. Μην κάνουμε πάλι αυτό με τι παλακίδε, γιατί την προηγούμενη φορά δεν πήγε καλά. Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. να ξεκινήσω να. Κάνω μια έναρξη, κάτι. Κάνε μια έναρξη, αν και νομίζω ότι. Ξεκινά, ξεκινά. χέρι. θέλει. χέρι. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Είναι το επεισόδιο 64 και θέλω να ξεκινήσω λέγοντα ότι αφενό δίπλα μου, κοντά μου, μακριά μου, στην καρδιά μου μέσα έχουμε πάντα το Στέλιο Ανατολίτη και εγώ. Και εσύ. Mm. Απάντησε. Mm. Πώς το έπαθε. Mm. Παλιά μου στο μυαλό σου, τώρα ήμουν στην καρδιά σου. Μήπω έχει βγει είσαι, η καρδιά σου από το μυαλό είσαι σου. Και στα δύο, είσαι και στα δύο πλέον. Συνδέονται αυτά. Οκ. Mm. Okay. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm. Ε, και να ξεκινήσω με δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πριν από λίγη ώρα στην πολυκατοικία μου, κάποιο βγήκε στο διάδρομο που κάνει η αντίχηση. Και απλά έκανε howling, σαν λύκο. Okay. Το οποίο είναι μια εκπληκτική δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το Halloween τώρα που το σκέφτομαι, απλά κάποιο βγήκε και το έκανε αυτό. Αυτό το. Mm. Αυτό είναι λίγο βραχνιασμένο λύκο, Αν δεν έχει σημασία. Ε, και δεύτερον. Όχι! Τι όχι, τι φωνάζει, μωρέ. Αυτό. Όχι, επειδή είναι Ά, η μέρα του Οκτωβρίου το σήμερα και είπα να ξεκινήσω έτσι επαναστατικά και να πω όχι. Γιατί με το όχι χτίζονται καριέρε. Α, μπράβο, ναι. Το έχει. Ε, Πώ το. Ποιο το έγραψε σήμερα. Είδα, είδα, κάτι πολύ ηρωνικό σήμερα, το οποίο ήταν κάτι παρόμοιο και είχε, με αυτό που είπε και είχε πολύ πλάκα. <laughs> Σε είχε, είχε, αυτό που λέμε γούστο. Α, οκ. Okay. Γούσταρε δηλαδή που το είδε. Ναι, γούσταρα. Α, αν κάτι έχει γούστο, το γουστάρεις. Ε, ναι. Αυτό είναι το ρήμα, νομίζω. Mm, δεν το γουστέρνεις. Πολύ αιτής φάση. Πολύ φάση το γουστάρω. Γουστερνίζω. Το οποίο μοιάζει και με τη Γουστερίτσα. Βίξες. Τι, δεν σ' άκουσα. Το οποίο, τι είναι, περιοχή. Η Γουστερίτσα είναι η Σαβρούλα, η μικρή. Α, τι, ναι. Καταρχά, άκουσα Σταυρούλα πρώτον. Το οποίο δεν θα ήθελα να είχα το όνομα Σταυρούλα-Γουστερίτσα. Αλλά η Σαβρούλα, πού που προκύπτει αυτό. Τι είναι. Αυτό που λέμε το. Ε, που είναι στα σπίτια το ροζ διαφανέ. Ναι, αυτό το αυτό πολύ που... μικρού. Γουστερίτσα, κάτσε να θα σου δείξω. Γου... Γουστέρα η γουστέρα είναι η πρασινόσαυρα. Ναι. Ναι, είναι αυτό. Δεν... Τι... Κάτσε, θα στείλω να το δεις. Α... Δεν έχει ιδέα, ε. Δεν έχω ιδέα τι πρα... για τι πράγμα μιλάς. Ναι. Ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για σαύρες σε... σε, βαθμό που με ανησυχεί. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι συμβαίνει με την περίπτωσή μου. Ε, Μήπω υπάρχουν διασυνδέσεις με σαυρανθρώπους, ξέρω εγώ. Μήπω κάνεις παρέα με γουστέρα. Πρασινόσαυρα, Λασέρτα Βυρίντη, η οποία στον ελληνικό χώρο συναντιέται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Α, Γι' αυτό δεν το ήξερα. Ναι, κοίτα, Είδες? κοίτα. κοίτα περίμενε, Εγώ έχω στήλω. βρεθεί ελάχιστε φορέ στη Βόρεια Ελλάδα. Χριστέ, Οπότε πού να ξέρω όρος. τι. Γουστέρα. Δεν σκεφτόμουν. Δεν σκεφτόμουν. Δε, Ω, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Γιατί. Γιατί. Ξέρεις, να σου πω κάτι. Και, και από μικρό είχε νόμουν τα παιχνίδια που ήταν σαν λαστιχένια και ήταν σαύρε φίδια και τέτοια. Ακόμα και αυτά τα είχε να σου πω πιο πολύ από τα πραγματικά φίδια, θα έλεγα. Δηλαδή θα προτιμούσα να είχα ένα πραγματικό φίδι για να παίζω παρά αυτό δεν ξέρω, είναι λίγο ανατριχιαστικά. Ειδικά είναι αυτό μια που γουστερίτσα. Έστειλες. Δεν θέλω γουστερίτσα, ρε άνθρωπέ μου. Δεν μπορούμε να είμαστε εγώ και η γουστερίτσα μακριά ο ένα από τον άλλον. Δεν, μπορεί να συμβεί αυτό. Πρέπει να μου στέλνει γουστερίτσα τώρα από εδώ και πέρα. Αυτή είναι η καινούργια σου φάση. Αυτή θα είναι χάρη. Και δεν ήξερα και πώ να σου το πω. Και χαίρομαι που έγινε έτσι κατά λάθο, γιατί το σχεδίαζα τρει μήνε τώρα. <laughs> και ήρθε αυτή η αφορμή. Ωραία. Οκ. Okay, okay. Εντάξει. Θα σε κάνω μπλοκ. Όχι, μην με κάνει λόγο. Αν συνεχίσει να μου στέλνει γουστερίτσε, θα σκανοπλώ. Αλήθεια σου λέω. Εντάξει. Δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ. Εντάξει, 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 εντάξει. Δεν μου λε. Πώ ήταν η εβδομάδα σου, οι δύο εβδομάδε που πέρασαν. Ήταν εντάξει, νορμάλ θα έλεγα. Είχα κάποιε παραστάσει. Ξεκινήσαμε. Όχι, ξεκινήσαμε. Έχει ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο και δεν θυμάμαι το έχω αναφέρει σε αυτό το podcast. Αλλά mm -hmm. υπάρχει αυτό το comedy club στο κέντρο τη Αθήνα, στο θέατρο Τζένικα Ρέζι, το Mic Drop. Yeah. Όπου συμμετείχα κι εγώ ε, εψέ. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι ωραίο να υπάρχει ένα comedy club για ένα σημείο αναφορά κομμωδία, ε, γενικά σε μια πόλη. Και να ξέρει ότι θα πα και θα δει πολύ καλού κομικού και άλλο κωμικό που ενδεχομένω να μην έχει δει, και συγκεντ... γίνεται και μια συγκέντρωση κωμική ύλη, θα έλεγα. Πολύ ωραία τα λέει. Ε... Ε, ναι, ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Ε, ήταν πάρα πολύ καλή η παράσταση. Το κοινό ήταν πάρα πολύ καλό και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Mm. Και πριν από χτε δεν θυμάμαι τίποτα. Ah. Γιατί δεν συνέβη τίποτα συνταρακτικό mm -hmm. και επίση δεν έχω καλή μνήμη. Α, ah, μάλιστα. Ε, αλλά έχω ένα feeling ότι εντάξει, είμαι ΟΚΕΙ, okay, είμαι εντάξει, ρε παιδί μου, έχω περάσει χειρότερε καταστάσει ε, και είμαι καλά. Mm. Ε, ναι. Κάνει αυτοπατπατ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Αυτοπατπατιέσαι. Το οποίο είναι η ρήμα. Ναι, Α, είναι αυτοπατπατιέσαι. Με αυτο καλά. Αυτο 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 παθητική, αυτο -παθητική αυτο φωνή. Ναι, Κλασικά από και το αυτοπατπατπατπατπατπα. Πολύ γένει. γνωστά. Mm. Δηλαδή, αυτό κάνει και η Γουστερίτσα άλλωστε. Έτσι. Αυτό κάνει. Ξεκάθαρα. Εγώ θα το πηγαίνω στον αυτοκράτορα των Πάλπατιν. Ο οποίο ήταν το λάθο του να μην αυτοπατπατιέσαι και γίνεσαι κακό μετά. Mm -hmm. Και γίνεσαι ένα κακό αυτοκράτορα που αν είχε αυτοπατπατηθεί θα είχε λιγότερη ανάγκη για πατπάτ, οπότε δεν θα έβγαζε τα νεύρα στον κόσμο. Οπότε στην ουσία ο Πάλπατιν είναι ένα μικρό αγοράκι που το μόνο που θέλει είναι παλπάτ. Palpat. Το παλπάτι Εγώ... είναι στην Ουγγαρία. Το πατπάτι <laughs> είναι στην Ελλάδα. Βάζουν ένα λάμβα ναι. έξτρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν την πράγα και την πάργα, α πούμε. Αυτό. Κάπω mm ετσι -hmm, και, και Mm-hmm. Ένα κακό αναγραμματισμό. Ε, είναι η πάγρα. Και την ποδάγρα επίση που επειδή έχουμε και το έπο 40, έπαιζε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Η ποδάγρα. ε, ναι. Είναι η ποδάγρα η ασθένεια που έχουμε εδώ και στην Τσεχία. Είναι η ποδάργα. Η <laughs> 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 Λογικά έτσι πάει, ναι. Οχ, η Τσεχία συμμετείχε στον πόλεμο, ξέρει κανεί. Σε ποιον απόλυτο. Ε, βασικά τότε θα ήταν Σοβιετική Ένωση, φαντάζομαι. Λοιπόν. Η σε, Τσεχία. Στο δεύτερο, ρε. Σε ποιον σε ποιο λοιπόν, από όλου. Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτόν που Λέω. έγινε τη δεύτερη φορά. Γιατί Έχει εγώ δεν θέλω και να. Δεν θέλω. Λοιπόν, δεν υπήρχε Τσεχία. Υπήρχε Τσεχοσλοβακία. Τσεχο... Και υποδάγρα, ναι, οκ. Okay. Τσεχοσλοβακία. Και έχω... Τι τώρα, Μετά χωρίστηκε σε Τσεχία και Σλοβακία. Κάποιο μου είπε εδώ τώρα δεξιά ο συνήθι ύποπτο. Είναι... Τσιχλοφουσκοβλακία. Και αυτό θα να είναι κάποια χώρα. Θέλω να σταματήσουμε να λέμε βλακίε σε σχέση με την Τσεχοσλοβακία. <laughs> λοιπόν. <laughs> Σωστά. Σωστά. Ε, ε, <laughs> έγινε. Θα θέλω θα να ξέρει ότι ευχαριστώ ότι από τις 16 Νοεμβρίου στις 29 Δεκεμβρίου του 1989 στην Τσεχοσλοβασκία... Τσεχοσλοβακία γαμώ τα σαρδάμια. Άστο ρε παιδί μου, πέσε έγινε... στην Τσεχία και Σλοβακία. Είναι πολύ αστείο γιατί ήταν μια ειρηνική επανάσταση που έγινε εκεί για να πέσει το κομμουνιστικό καθεστώς και κατ' επέκταση να γίνει να πέσει και η σοσιαλιστική δημοκρατία τη Τσεχοσλοβακία και αυτή ονομάστηκε Πράβο. η Βελούδινη Επανάσταση. Ωραίο. Πολύ Έτσι. ωραίο όνομα. Έτσι με το γάντι, α πούμε. Ναι. Τα οποία να ξέρετε τα διάβασα όπω τα λέει εδώ η Wikipedia. Δεν υπάρχει κάποια προσωπική άποψη που έχω θέσει εδώ για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Είναι, διαβάζω ακριβώ τι λέει εδώ. Anyway. Ε, λοιπόν, Μοιράσαμε γνώση πάντω. Ναι. Τότε ε, η, η, η πρωτεύουσα τώρα είναι η Μπαρτισλάβα, αλλά τότε ήταν η Πράγα. Αυτό. Όλων, δηλαδή. Τώρα ναι. είναι τη Τσεχία η Πράγα, τη ε, Σλοβακία η Μπρατισλάβα. Ναι. Οπότε γενικά, ναι. Ωραία. Άρα, μάλλον δεν έχουν παρέλαση σήμερα στη, στη Τσεχοσλοβακία. Ε, δεν. Ε... Πρωτα, πρώτον γιατί δεν υπάρχει και δεύτερον είναι διαφορετικέ χώρε και δεύτερον γιατί μάλλον δεν έχουν να γιορτάσουν κάτι 28 Οκτωβρίου. Ναι, δηλαδή. γιατί όμω, γιατί είναι φλόρι. Δεν είναι σαν την Ελλάδα που έχει μία γιορτή σε έχουνε... κάθε μήνα που τη βολεύει. Καλά, ε, και ξέρετε, δηλαδή... μην νομίζει τώρα. Ε, Μέχρι τον σιγά. Οκτώβριο που είναι καλό ο καιρό, έχουν συνέχεια αργίε. Στη Δανία κλείνουν μια εβδομάδα τα σχολεία τον Οκτώβριο. Χωρί λόγο. Α, ε, τύπου διακοπέ, επειδή έχει καλό καιρό ακόμα, α το πούμε κάπω. Κοίτα, είναι σαν το spring break. Αλλά... Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, είναι όχι, θα σου πω. break. Εμεί έχουμε. Πρόσκεψε τώρα. υπάρχει πολύ μεγάλη γιορτή που ξεκινάνε τα σχολεία και είναι αργία. Δηλαδή αυτό Ισχύει που σου λέω, δεν είναι το βγάζω από το μυαλό μου. Είναι αργία που ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν δουλεύει κανεί γιατί όλοι πάνε τα παιδιά του στο σχολείο. Ναι. Ε, Επίση δεν είναι ότι έχω μετρήσει αυτό που είπα και δεν βγαίνει και προσπαθώ να βρω μήνε τώρα με γιορτέ, αλλά <laughs> η αλήθεια είναι ότι μπορεί <laughs> να κάνω και αυτό. Και τον, τον Οκτώβριο έχουμε 28η. Τον ο έχουμε 17 Νοέμβρη. Ναι. Το Δεκέμβρη είναι τα Χριστούγεννα, κλασική ελληνική γιορτή επανάσταση. Ε, Σωστά. Που ήταν. Γεννήθηκε ο Χρήστο, ο οποίο αργότερα είπε το Ναι. Στην πώς σας πω, στη μεγάλη γιορτή της Ελλάδας, το ναι να μας ακουμπήσει ο Θεός και mm -hmm. μας τον ακούμπησε mm -hmm. ο Χρήστος, στις 25 Δεκεμβρίου, ο Έλληνας, ο Χρήστος. Είμαστε τόσο ωραία χώρα γι' αυτό. Ναι. Ιανουάριο σας έχουμε... Χώρα. Τώρα, άκουτε, τότε σκέφτηκαν οι Έλληνες. Πρωτοχρονιά, ρε μάνακα. Ποιος έχει ακούσει ποτέ να λένε, να λένε οι Άγγλοι ε, first day. First day. Δεν έχουν oh, first day. Όχι. Όχι, βέβαια. Δεν έχουν first day. Όχι. Και... Είναι απλά 1η Ιανουαρίου. Στομάτα, παιδί μου, να πετάγεσαι. <Κι> Ούτε πρωτομηνιά, λέει. Επίση, Φεβρουάριο, Άγιο Βαλεντίνος. Κλασική ελληνική παραδοσιακή γιορτή της Πελοποννήσου. Εννοητέ, Καλημέρι, βέβαια, τη Πελοποννήσου. Εννοείται, βέβαια. Αν πούμε το τώρα μισή ώρα, ένα μήνα Φύγε, παιδί μου, το σας. μικρόφωνο. Τι Mike, Mike Bomb ήταν αυτό δεν που έριξε. Δεν ξέρω, έκανε Mike Bong. Bong. Mike Bong. <laughs> Mike, Mike Bong. <laughs> <laughs> Mike Bong είναι αυτό που κάνουμε εμεί σε κάθε επεισόδιο, έτσι. Δηλαδή, κάπω έτσι πρέπει να είναι το Mike Bong. Mike <laughs> Bong. <laughs> <laughs> ναι, γιατί ξέρει, αυτά που λέμε δεν είναι πολύ τέτοιο. Δεν είναι στα, στα του. Δεν τα λένε άνθρωποι στο μικρόφωνο γενικά. <laughs> 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 <Είναι> Mike Bong, μάλλον. <laughs> είναι Mike Bong. Mike Bong, Mike my Mike Bong. <laughs> Anyway, και όλο και χειρότερο. Μάρτιο, ναι, 25 ναι. Μαρτίου. Απρίλιο, Μάιο, Πάσχα και Πρώτο Μαγιά. Ναι. Ιούνιο κλείνουν Ξε... τα σχολεία, άλλη μια αργία. Ναι. Ιούλιο είναι τα γενέθλιά μου, διεθνώ αναγνωρισμένο <laughs> η μέρα που ταξίνουμε. Σωστά. Και Ξέχασες έχουμε... το Halloween. Χα, ha, Halloween. Ξέχασες ε, το Halloween ε, τον, Οκτώβριο. Επίση, τώρα σε το να πω και περίμενε. να ότι πάντα μπέρδευα το Halloween με του Halloween. Α. Και πάντα έλεγα λάθο σε αντίστοιχη στιγμή, το mm. ένα με το άλλο. Ναι. Okay. Αλλά πάντα λάθο όμω. Τι περίμενε. Έχω να σου πω γι' αυτό συγκεκριμένα. Και κάτσε, γιατί κάτι θέλει να πει η Βέρα τώρα πάλι. Συνεχίζει. Ναι, για πε. Έχουμε παρέμβαση. Το <laughs> ναι. ναι. Παναγία είναι σαν το Pro Life Pro Choice. Είμαστε υπέρ τη Παναγία. <laughs> θέλω... Δεν είχαμε. σα-ίσα φτάσαμε 15 Αύγουστο. Περίμενε να φτάσουμε στο 15 Αύγουστο και το σκεφτόταν αυτό. Και η απάντηση είναι ναι. Το πρόπαναγιά είναι όταν είναι είσαι υπέρ του να έφιεσαι. Γιατί τρως ντόνατ φραδιάτικα. Ήτανε ε, να έφιεσαι. Καλή <laughs> Παναγιά. Το πρόπαναγιά, ναι. Ή αυτό είναι μια πιο επαγγελματίας Παναγιά, ας πούμε. Είναι μια Παναγιά για πιο επαγγελματική χρήση. Θα, θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή υπάρχει η απλή Παναγιά και η προ Παναγιά είναι σαν το iPhone. <laughs> κάπως έτσι πάει. <laughs> Τέλιο. Παναγιά προ. Ε, ήθελα να σου πω ναι. ότι έχουμε μία διακοπή το μήνα και ναι. αυτό μας κάνει πάρα πολύ γιορτινούς σαν λαό. Ναι. είμαστε ε, για τα πανηγύρια έλεγα, Αυτό, είναι, μπράβο, μπράβο. Και υπάρχει και το βράδυ γιορτινό, που είναι από τον μεγάλο εθνικό μας ύμνο, το Χριστουγέννων. Ε, θα δει Γιώργο, θα δει Μηνύμα μ, θα φέρει μ, από τον ουρανό. Τρεχούν τα παιδιά, παιδιά μ, μ, Ήρθαν μ, τα Χριστούγεννα μ, και πρωτοχρονιά. Ε, τώρα. Ε, ε <laughs> <laughs> Λίγο νωρί, αλλά οκ. Okay. Ε, εγώ έχω να σου πω για τη βδομάδα μου ότι έκλεισαν οι, τις δύο εβδομάδες <στονίς> αυτέ που ερώτησα. έχουμε να μιλήσουμε. Όχι, αλλά. Α, οκ. Θα σε ρωτήσω πρώτα. Α, για δοκίμασαι. Ρε, εσύ έτσι τώρα μου ήρθε μια ιδέα από το πουθενά. Πώ ήταν η εβδομάδα σου, Α. Χαίρομαι που ρωτά. Δεν είχα σκεφτεί να σου πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ήταν λες και το συζητούσαμε τόση ώρα και απλά καταλήξαμε να μιλάμε για την Τσεχοσλοβακία, Γιατί δεν νομίζω. Τι σήμερα. Δεν μπορώ καθόλου. Το παιδί δεν μπορεί που λέγεται ναι, δεν, δεν μπορεί καθόλου. Αυτό το επεισόδιο. Είναι, είμαστε... είναι σαν ξυφασκία στην Τσεχοσλοβακία αυτό το πράγμα που κάνει. Τσεχοσλοφασκία. <laughs> Έχω βγει πρώτο στην Τσεχοσλοφασκία. Έχω πρώτο <laughs> χρυσό μετάλλιο. Σε ποια χώρα? Στην Ξυφακία. <laughs> ναι, ακριβώ ήθελα να πω ότι. Έχουν... Και επίση να πω ότι έχουν ναι. ανοίξει η τσεχοσλοφασκή του αιώλου τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι. Αυτό που έχει κάνει. αυτό Δεν σταματάει τώρα. Αυτό... Φάνος τσεχοσλοφασκή. Αυτό... <laughs> είναι ειδικό στη σεξουαλική ζωή τη Τσεχοσλοβακία. Ακριβώ. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο εκεί. Mm. Στην πάργα. Πάντω, ήθελα να πω ότι είμαστε σαρδαμάπαλοι σήμερα. Είμαστε, γιατί Είμαστε ισχύοι. Ισχύ, <�σχύ>. Και όταν Ισχύ. λέμε κάνουμε, εννοώ εγώ κάνω. Και σε παρασύρω σε αυτό το απέσιο, σαρδαμοποιημένο. Σα, σα, σαρδά, σαρδάμο, σα, σαρδάμο, λογοπαίγνιο. Πρόβλημα. Ναι. Είναι δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση αυτό που περνάμε, η εγκεφαλική. Ναι. Θα περάσει όμω, εντάξει, δεν είναι. Αλλά έλεγε για τη βδομάδα σου κάτι θέλει να πει. Ε, ότι... Δεν θυμάμαι πλέον, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, ε, ναι, είναι ότι. Εντάξει, τελείωσε το χάπι τον Οκτώβρη το που έκανα στο θέατρο Χιτήριο και ήρθε να ανοίξει κιόλα, ε, νομίζω, πρόλαβε μια φορά. Την πόρτα, ναι. και okay. θα έρθει, φαντάζομαι, ναι, και στην πρόβλημα, επόμενη. Πρόβλημα. Εννοείται θα έρθει. Ε, τιμή μου, ευχαριστώ. Και θέλω να πω ότι πραγματικά, μα πραγματικά, μα αλήθεια δηλαδή, πραγματικά όμω. Το εννοεί. Το εννοώ πραγματικά. Okay. Ε, η πραγματικότητα έρχεται άλλη μια φορά. Είναι πραγματική. Να μου δείξει πόσο πραγματική είναι. Όχι, καμία σχέση. Ε, πήρα παράταση και Νοέμβρη. Woop, woop. Το Χάπι πήρε παράταση και το Νοέμβρη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι ε, το έμαθα. Το λέω σωστά. Ήρθα. Έτσι είναι το σωστό. Ναι, έτσι okay. είναι το σωστό. Και είναι, ρε παιδί μου, έτσι πολύ, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Που όχι, είναι πολύ ευβοίωνο και πολύ ευχάριστο, mm -hmm. θα έλεγα, mm -hmm. το ότι πήρε παράταση. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι για άλλα 18 χρόνια περίπου. Να είναι σαν τη λάμψη, να έχει 28 σεζόν. Ε, αυτό, αυτό ήταν η καλύτερη ευχή που μπορούσα να δώσω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω για εσάς. Mm -hmm. Αν θέλετε να κάνω κάτι παραπάνω, μπορώ mm -hmm. να σα κάνω free ένα τεστ προσωπικότητα. Ποιο το περίμενε αυτό... Ε, σίγουρα okay, okay, okay. όχι το κοινό μα, όχι το κοινό μα. λοιπόν θέλω σήμερα έτσι να μας δοθεί άλλη μια ευκαιρία να ψυχογραφήσουμε αν υπάρχει αυτή η λέξη το στέλιο να το λίτη, mm. και έχω όχι ένα αλλά δύο προσωπικότητα που ε, θέλω να κανω mm -hmm. Θα ξεκινήσουμε μια εισαγωγή να πούμε ότι ο Στέλιος είναι ζώο. Όπως όλοι μας εννοώ, όχι δεν τον βρίζω, εννοώ ότι είναι ένα ανθρώπινο όν, είναι ένα ζώο και εγώ είμαι ένα ζώο και όλοι μας είμαστε ζώα. Εντάξει, κάποιοι πιο πολύ από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, τώρα, yeah. τώρα. Το πρώτο τεστ προσωπικότητα και θέλω να δώσω μεγάλη βάση. και τα δύο τεστ έχουν να κάνουν με το ότι είσαι ζώο. Έτσι, αυτό. Οκ, 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 οκ. Το πρώτο τεστ προσωπικότητας και να δώσω εδώ ένα disclaimer ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν αυτά. Α, ah, οκ. Okay. Ε, <laughs> είμαστε σε αυτή τη φάση. <laughs> <laughs> λοιπόν, είναι εκπληκτικό και ε, έχει τίτλο αν ήσουν άγριο ζώο ναι. ποιο θα ήσουν. Οκ. Okay. Λοιπόν. Θεωρεί ότι είσαι έτοιμο για να ξεκινήσουμε. Και αν δεν είσαι, δεν Κοίτα. με ενδιαφέρει κιόλα. Okay. Αυτό θα, θα σου έλεγα. Έτσι. Θα σου έλεγα ότι yeah. δεν είμαι, αλλά δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή. Δεν γιατί... έχει καμία σημασία. Εγώ θα το κάνω έτσι και αλλιώ. Λοιπόν. Αυτό που έρχεται προ το μέρο μου δηλαδή είναι. Α, είναι προσωπικότητας. Mm, Ένα τεστ προσωπικότητα. Ένα άλλο αγριοζώο. Ε, το άφησα έτσι. Το άφησα να yeah. υπάρχει okay. γιατί ah. φαντάστηκα ότι αυτό που έρχεται στα μούτρα μου είναι γάμισετα. Έβαλε αποσωπικτικά. Τέλο πάντων, ξεκινάμε. Υπενθυμίζω, mm -hmm. υπενθυμίζω, ήδη από την πρώτη ερώτηση θα το υπενθυμίσω αυτό: Ποιο άγριο ζώο θα ήσουν, έτσι γι' αυτό. Mm -hmm. Και η πρώτη ερώτηση είναι η εξή: Διάλεξε μία ταινία. <κυρίζει> και έχει έξι ταινίες, Συνήθω είναι έξι απαντήσει. Okay, έχει okay. Τιτανικό, okay. Ναι. Inception, ναι. Matrix, ναι. Batman, Jurassic World και Avatar. Οκ, okay. διαλέγω προφανώς το Avatar γιατί είναι η καλύτερη ταινία που έχει γυριστεί ποτέ και την ειδα mm -hmm. και 3 και θέλω να ξέρεις ότι το Interstellar ε, μπορεί να είναι περίπου 6.000 φορές καλύτερη ταινία από το Avatar ναι. αλλά δεν έχει μέσα μπλε πράγματα και αν είναι να είσαι ζώο okay. καλύτερα να είσαι μπλε και επίση μα δείχνει την αλήθεια του σαβράνθρωπου. Είναι, ότι... είναι πολύ ενημερωτική ταινία. Ε, Προχωράμε στη δεύτερη ερώτηση που δυστυχώς εδώ πέρα δεν μπορώ. Επειδή είναι οπτικό το, το ζήτημα, ξέρεις, δεν έχει. Ε, δεν γράφει ποια είναι η ταινία, κτλ. Τα mm -hmm. Η δεύτερη ταινία, υπενθυμίζω, για το πιο άγριο ζώο θα ήσουν, mm -hmm. είναι διάλεξε έναν πίνακα. Okay. Οπότε, <laughs> εδώ πέρα έχει. <laughs> Κλασικά άγρια ζώα που βλέπουν πίνακε σε μουσεία, έτσι. Λοιπόν. Mm -hmm. ε, οπότε, εγώ αυτού του πίνακε δεν ξέρω να. Δεν έχει τη. Τι... Τη Γκουέρνικα, η Γκέρνικα αναλόγω από ποιο μέρο τη Πορτογαλία είσαι, δεν ξέρω ποια ναι, είναι η προφορά σου. Ούτε εγώ. Αλλά έχει νταλη έχει διάφορα τώρα. Επειδή δεν μπορώ να στο δείξω ή θε να στο δείξω, θα σου στείλω βασικά ένα. Περίμενε. Θα σου στείλω ένα screenshot τώρα. Θρώ λίγο ε, τηλεοπτικό χρόνο, συγγνώμη. Όχι, δεν όχι, όχι συμβαίνουν ελεύθερα. αυτά στι μαγνητοσκοπημένε εκπομπέ. Έτσι, έτσι είναι. Επειδή δεν μπορώ να. Ε, σου περιγράψω τους πίνακες με τα μάτια μου, θα σου στείλω τους πίνακες να μου, να μου πεις Άφ. ποιο πίνακα θέλεις για mm -hmm. να είμαι δίκαιος, γιατί θα έβαζα έναν oh, μόνος yeah. μου η αλήθεια είναι. Mm -hmm. okay. ε, οπότε σκέψου στο μυαλό σου εσύ τώρα είσαι ένα άγριο ζώο, ποιον πίνακα mm. θα επέλεγες mm. από αυτό αφ από αυτούς που βλέπεις τώρα μπροστά σου στο chat. Κάτσε στο ρόλο. Λοιπόν. Εδώ μιλάμε Daniel Day-Lewis, το ζει ναι, έτσι ναι, κανονικά. Καλά, ίδια. έχει μέσα δύο πίνακες του Van Gogh. Που... καλά, αυτοί είναι όλοι εξαιρετικοί πίνακες βέβαια. Θα βάλω το Scream. Το κλασικό το. Το screen. Ναι, γιατί άκουμε λίγο πώ κάνω. Άμα το δει, θα έχει την εικόνα αυτού του ανθρώπου στο μυαλό κάκου. Άου, Δεν είμαι ξεκάθαρο. Σαν να βλέπω τον πίνακα. Βέβαια, θα σου πω, γιατί μπορεί να είμαι και η κάτω, η αυλή. Πώ λέγεται. Ε, τώρα το έβαλα. Το ξέρω, αλλά θα ήθελα να δει πώ αισθάνομαι όταν νιώθω άγριο ζώο στην τοποθεσία αυλή. Στην τοποθεσία αυλή, ναι. Ναι, άκουσε με, άκουσε με. Είναι. Πιστεύει ότι. Θα ήσουν το Jigglypuff. Νομίζω δώσαμε την απάντηση γιατί από τη δεύτερη ερώτηση. Μπορεί. ένα είναι βραχνιασμένο Jigglypuff. Μπορεί, 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 μπορεί. Δεν ξέρω. Κάτσε, θα κάνω λίγο και ότι είμαι το Starry Night του Van Gogh. Περίμενα. Okay. Λοιπόν, okay. είμαι το Starry Night. Μισό λεπτό. <Ρι> Αυτό είναι το mating call μου <Ρι> που, mm -hmm. που απευθύνεται όμω σε πλάσματα που ζουν σε άλλου πλανήτε. Αχα, ah, okay. mm -hmm. εξωγήινα ζώα, ας πούμε, yeah. πλάσματα, yeah, yeah. Ναι ναι. Okay. Ωραία. Ωραία. Επόμενη κρίσιμη ερώτηση για να προχωρήσουμε με αυτό το τεστ είναι το «Διάλεξε μια τηλεοπτική σειρά». Mm -hmm. Δηλαδή, έχουμε πάλι έξι επιλογές. Game of Thrones, Casa de Papel, mm -hmm. Breaking Bad, The Walking Dead, Stranger Things και ένα αγαπημένο της εκπομπής εδώ, το Daredevil. Mm. Ε, Πρόσεξε τι θα απαντήσει, γιατί μπορεί να βγει λάθο ζώο. Δεν είναι. Ε, θα πω Daredevil. Daredevil, οκ. Okay. Το κρατάω και το αφήνω σχολίαστο. Και τώρα έχουμε. Διάλεξε ένα χρώμα. Πράσινο μοβ, μαύρο κόκκινο, μπλε κίτρινο. Πράσινο μοβ, μαύρο κόκκινο και μπλε κίτρινο. Πράσινο ναι. μοβ. Πράσινο μοβ, ωραίο. Μπλε κόκκινο. Κάτσε λίγο. Νιώθω ζώο, νιώθω ζώο. Μπλε κόκκινο. Ναι. Μ, <laughs> όχι, όχι. Και μετά τι ήταν, μπλε κίτρινο. Ναι. Μπλε κίτρινο. No. Oh, oh, oh. Όχι, όχι, δεν είναι. Ε, πράσινο μοβ. Ποιο από τα δύο. Τι πιο από τα δύο. Ένα από τα δύο Όχι, ενώ, δεν είναι πράσινο μοβ. τα είπα γρήγορα για να μην. Ναι, Σοβαρά. Ναι. Εγώ τόση ώρα όμω <laughs> έχω μπει <laughs> στο <laughs> ρόλο τη διάδα. Α, ότι είναι δύο πράσινοι. Ναι, χρώματα. και παλατζάρο okay. μεταξύ των δύο. Θέλει να τα ξαναπώ. να <laughs> <laughs> <θα> τα <laughs> ξαναπώ ένα-ένα. Όχι, 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 το έχω. Είναι <laughs> πράσινο μοβ, κόκκινο. Μαύρο, μπλε και κίτρινο. Μαύρο, μπλε κίτρινο, ναι. Εντάξει, θα πω. Θα πω το κίτρινο, γιατί νιώθω σαν μια πολύ άγρια μέλισσα. Οκ, okay, η αντένα. Λοιπόν, δεν έχει ε, άσπρο, α πούμε, για κάποιο λόγο έτσι. Να, να, να ξεκινήσουμε αυτή την παράνη. Ότι κίτρινο και μπλε μα κάνει μοβ. Όχι, κίτρινο και μπλε μα κάνει πράσινο. Ε, δεν θυμάμαι του χρωματικού συνδυασμού. Ε, όχι, κόκκινο πάνω, και άσπρο κάνει πράσινο. Μπλε και κόκκινο. Μπλε και κόκκινο κάνει μοβ. Ναι. Όπω λέγεται το, το τραγούδι. τραγούδι ναι. Μπράβο. ναι. Έχει το μαύρο πράσινο. Τέλο ναι, Οκ. Okay, κίτρινο. Mm -hmm. Το δέχομαι. Και προχωράμε. Εδώ μια ερώτηση που ενδεχομένω να σου αρέσει, γιατί πρέπει να διαλέξει έναν υπερήρωα: είναι Batman, Superman, Spiderman, Wonder Woman, ο Thor, ο ξεματιασμένο όμω, mm -hmm. αυτό που τον έχει ξεματιάσει μια γιαγιά, και από του Avengers, η Σκάλετ Johansson, που δεν θυμάμαι το χαρακτήρα, πώ λεγόταν, ε? Black η... Widow. Black Widow. Μπράβο. Εγώ ξεκάθαρα έχω απάντηση σε αυτό, δηλαδή, από όλου αυτού ένα μ' αρέσει. Okay. Αλλά δεν θα πω ποιο, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε σε εσένα το τεστ. Οπότε, okay. περιμένω την απάντησή σου. Θε να μου του ξαναπείς? Λοιπόν, ναι. Θα σου πω ανάποδα για να σε μπερδέψω. Ναι. Είναι η Scarlett Johansson, ναι. η οποία είναι η Black Widow, ναι. ο Thor, ναι. η Wonder Woman, ναι. ο Spiderman, ναι. ο Superman και ο Batman. Τρει Marvel, τρει DC. Αν δεν θα, κάνω πω μάθος, έναν DC θα πω ένα DC και θα πω τον Batman, γιατί δεν ταυτίζομαι καθόλου. Αλλά αν ήμουν okay, ζωντανή. Και είσαι νυχτερίδα, χάλασε το τεστ. Α. Ah. <laughs> όχι, όχι, ah. όχι, όχι, όχι. Έχουμε ακόμα άλλε 15 ερωτήσει. Δεν, τόσο δεν είναι τόσο νυχτεριστό το τεστ. Έτσι, <laughs> δεν είναι απλά τα πράγματα. Oh, <laughs> όχι, δεν είναι. Δεν, ε, νομίζω ότι μετά θα διαβάσουμε σχόλια από κάτω για να δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν. Ah. Άγριο Ζώο, διάλεξε ένα φαγητό. Έχουμε πίτσα. Mm -hmm. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτά. Έχουμε ψάρι, μάλλον σολομό, με φασολάκια. Έχουμε μοσχάρι έτσι ωραίο. Ε, Πώ το λένε, medium rare, έχουμε μακαρονάδα, έχουμε σαλάτα του Κέσαρα και KFC για κάποιο λόγο. Αυτά τα κοτόπουλα, τα, τα παναρισμένα, τα τηγανισμένα αυτά. Ε, ως κυνηγό και άγριο ζώο, α πούμε, εσύ π, τι θα. Πίτσα. Τι Πίτσα. Ναι. Πες το σωστά. Πίτσα. Έτσι, μπράβο. Mm. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, γιατί έχουμε και δρόμο μπροστά μα. Έφαγε mm -hmm. την πίτσα και ως άγριο ζώο διαλέγει μια πόλη. Έχουμε Παρίσι. Εντάξει. Α, πρέπει να τι βρω κιόλα γιατί δεν τι γράφει. Λοιπόν, έχει τον πύργο του Άιφελ, έχει τη Ρώμη, έχει τη Νέα Υόρκη, έχει την Αθήνα, έχει το Λονδίνο. Δύο φορέ. <laughs> Νομίζω έχει το Λονδίνο δύο φορέ για κάποιο λόγο. Γιατί το Λονδίνο δεν είναι ένα. Έχει και το άλλο που είναι υπόγειο από κάτω και ζει την ίδια ζωή, αλλά mm. από κάτω. Έχει το negative και το. Ναι, και το από πάνω. Έχει δίκιο. Τι έλεξε μια πόλη άγριο ζώο. Ποια είναι η πιο άγρια πόλη, Για ξαναπέσει, ξαναπέσει. Συγγνώμη, είναι πάρα πολλέ είναι... πληροφορίε. Παρίσι, Ρώμη, Νέα Υόρκη, Αθήνα, Λονδίνο και Λονδίνο νούμερο 2. Αθήνα. Αθήνα. Αθήνα, Αθήνα, γιατί αν είμαι ζώο στην Αθήνα, είμαι πλημμυρισμένο. Ε, <laughs> Πώ το λένε. Ε, ε, π, 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 το χάλασα τώρα. Είμαι πλημμυρισμένο αρουραίο που ζει σε υπόνομο. Οκ, okay, οκ. Okay. Πρέπει να είσαι πολύ ζώο για να ζει στην Αθήνα, Λευκή. <laughs> για να επιβιώσει. <laughs> Πάμε σε ακόμα πιο σημαντικέ και σχετικέ ερωτήσει. Oh. Η επόμενη ερώτηση είναι: Διάλεξε μία pop star. Ωραία. Και Πώς έχουμε μπορείς. πάλι φωτογραφίε, τι αναγνωρίζω όλε βέβαια. Έχουμε Κέιτι Πέρι, Κριστίνα Γκιλέρα, Μπρίτνε Σπία, Αριάννα Γκράντε, Μαντόνα και Μπιόνσε. Μάλιστα. Ε, Ποια θα έτρωγε ε, πιο εύκολα, α πούμε. Θα έτρωγα πιο εύκολα την Κέιτι Πέρι. Τη Katy Τι Πέρι. Ναι, okay. γιατί είχε ντυθεί κάποια σε ένα βίντεο κλίπ. Κάτι μου έβγαλε τώρα αυτό το 2008. Α, μπράβο, ναι. Το Acoustic το, Girl, το αυτό ήταν, California. Ναι. ναι, και σκέφτηκα... California Girls, κάτι τέτοιο πρέπει ναι. να ήταν, ναι. Okay. Γιατί έχουμε και μουσικές γνώσεις εδώ πέρα. Οκ, okay, τώρα βλέπω την Britney Clay λίγο. Εντάξει, Μαντώνα δεν την νοιάζει καν. Αλλά ας προχωρήσουμε. Εδώ τώρα λίγο θέλω έχει και μια νοσταλγία μέσα το τεστ γιατί πρέπει να διαλέξει μια ταινία της Disney ξέρω τις, 5, τις Συγγνώμη, τι 5 από τι 6. Ναι. Τη, τη, τη μία την αγνώ, είναι. Λοιπόν, έχει το Lion King, έχει τον Αλαντίν. Ναι. Έχει μία με, κάτι, με, με αλεπού και λαγό, δεν ξέρω ποια ταινία είναι αυτή. Όλε animated προφανώ. Έχει την Πεντάμορφη και το Τέρα. Έχει το, το, Νέμο και έχει την Ποκαχόντα. Πεντάμορφη και Τέρα. Πεντάμορφη και Τέρα. Πεντά mm -hmm. Είδα τι έκανε εκεί. Λέοντα. <laughs> λοιπόν, Ίσως από τις πιο σχετικές ε, είμαστε στα μέσα του τεστ. Από τις πιο σχετικές ερωτήσεις του τεστ είναι: Διάλεξε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Οκ. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. <laughs> και τα έχει με τη σειρά που τα έχουμε στο τηλεκοντρόλ ενδεχομένω ή και όχι. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξει κανάλι τώρα, εντάξει. Σοβαρά πρέπει να απαντήσει <laughs> <σε> αυτό. <laughs> έχουμε αντένα star. Sky Open Alpha Net. Ε, net. Βλέπω δυσκολεύεσαι. Ναι, net, net, okay, net παραδοσιακό. Πάω να διαλέξω net. κάτι που ξέρει, Ναι. Ούτε καν Net2. Έχει, ξέρω εγώ, το Open, αλλά έχει Net. Όπω mm -hmm. βλέπαμε πριν 18 χρόνια, έτσι. Πώ νιώθει μέχρι τώρα, πιστεύω ότι θα το βρούμε τι αγριόζωτη. Έχω μπερδευτεί εδώ, πάρα είσαι. πολύ, γιατί νιώθω κάτι μεταξύ νυχτερίδα και επειδή μου το είπε <laughs> πριν, και λιονταριού. <laughs> και παίζουν όλα τα ενδιάμεσα, που τα ενδιάμεσα δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μέχρι και φανταστικά πλάσματα. Κοίτα, μπορεί να είσαι χάφι νυχτερίδα, χάφι λιοντάρι. Παίζει αυτό. Μπορεί. Και σκέψει τι, τι, ενδιαφέρον ζώο θα ήταν αυτό, έτσι. Γιατί. Έχω μπερδευτεί <laughs> για, για την επόμενη. Για γι' αυτό αυτό το τεστ τώρα είναι πολύ συμπεριληπτικό. Έχει όλε τι εκφάνσει τη ανθρώπινη ζωή για να καταλήξει πιο άγριο ζωή. Σε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρε, πάρε τώρα ένα νησί πουλο, που ναι. θα σου αρέσει για να πά ναι. πας για διακοπές ή οτιδήποτε Δεν ξέρω ποια νησιά είναι αυτά ναι. Νομίζω μία είναι ναι. η Ζάκυνθος στο, Το Ναβάγιο δεν είναι στη Ζάκυνθο Αν δεν κάνω λάθος Το Ναβάγιο είναι στη Ζάκυνθο ναι. Ωραία, μόνο αυτό αναγνωρίζω από τα νησιά Αλλά σε από τους που θα δεις Ούτε το αναγνωρίζει ναι. Σε ποιο νησί <laughs> <laughs> Στη Ζάκυνθο δεν αναγνωρίζουμε σαν άνθρωπος Ναι αυτό είναι αλήθεια <laughs> Σε ποιο νησί θα ήθελες να πας Ξέρω εγώ ποιο νησί είσαι δεν, δεν λέει, Απλά λέει διάλεξε ένα νησί Και πε μου από το 1 μέχρι το 6 Ποιο νησί θε να είσαι Από το 1 μέχρι Και το 6 ποιο νησί θέλω ναι. να είμαι Πάμε Το έστειλα στο Α, okay. γιατί είναι φωτογραφίε. Wow, συγγνώμη Θα ήθελα να είμαι το Η Ρόδος είναι μετά το Το, με το 3 ελάφιτι, ναι η Ζάκυνθος που... θα είμαι Η Ζάκυνθος ναι. άρα ναι. πάμε πτάνησα. Ναι. Άρα πολυσχηδής άγριο ζώο να, ενδεχομένω. Ναι, ναι. <laughs> Λοιπόν, διάλεξε ένα άθλημα. Μπάσκετ, ναι. τέννη, αλλά διπλό. Ε, ποδηλασία, 100 μέτρα, στίβος τέλο πάντων, κολύμβηση ή ποδόσφαιρο. Μπάσκετ. Μπάσκετ, οκ. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε εδώ τι συμβαίνει, σιγά σιγά. Θα προσπαθώ να ψηλώσω. Οκ. Okay. Βλέπουμε ότι ο Στέλιος κάπου το πάει εδώ. Επόμενη σχετική ερώτηση, διάλεξε ένα γλυκό τώρα θα σου στείλω κάποιες φωτογραφίες όπου εσύ θα πρέπει να μου πεις τι, τι επιλέγεις από αυτές τις φωτογραφίες που σου έστειλα που έχει ας πούμε προφιτερόλ, έχει ε, έχει μιλφέιγ, έχει σοκολα... σοκοπάστα σοκολάτα cheesecake, δεν ξέρω, έχει cheesecake. διάφορα cheesecake. cheesecake. το πρώτο δηλαδή cheesecake. Το πρώτο δηλαδή. Ναι, cheesecake. Και δεν μα δίνει αιτιολόγηση γι' αυτό. Aha. Γιατί είναι υπέροχο. Cheesecake. Οκ. Okay. Αναρωτιέμαι τι άγριο ζώο θα τρώει το cheesecake. Mm -hmm. Ποντίκι ίσως Ε, διάλεξε έναν ηθοποιό του Hollywood. Εντάξει. Okay. Σου δίνω επιλογέ. Brad Pitt. Julia Roberts. Scarlett Johansson. Δεύτερη φορά σε αυτό το τεστ. Chris Pratt. Jennifer Lawrence και Τζόνι Ντεπ. Τζένιφερ Λόρεν. Θα υπενθυμίσω. Θα υπενθυμίσω για ακόμα μία φορά ότι ναι. αυτό το τεστ αφορά πιο άγριο ζώο ή ναι, 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 είναι, σημαντικό ναι, ναι. Να... είναι σημαντικό να το θυμίζουμε αυτό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ρε. Τίποτα δεν καταλαβαίνω. Καθώς, καθώς προχωράμε. Λοιπόν, θυμάσαι θυμάστε πριν που διαλέξαμε κανάλια. Ναι. Ωραία. Τώρα θέλω να διαλέξει ένα μέσο κοινωνική δικτύωση. Σοβαρά τώρα. Και έχουμε. Υπάρχουν έξι. Υπάρχει και ένα που δεν το ξέρω που είναι ένα σαν αρκούδα ρομποτάκι με μια κεραία και στο κεφάλι πάνω δεν ξέρω τι, σαν τελετάμπι αλλά λίγο με κακή ανάλυση ε, υπάρχει αυτό λοιπόν υπάρχει το Twitter, το Facebook, το Snapchat το Instagram και το YouTube ποιο είναι πιο σημαντικό για σένα σαν μέσο κοινωνικός δικτύος, κοινωνικός, κοινωνικός δικτύωσος και σαν άγριο ζώο ας πούμε να χρησιμοποιείς δηλαδή αν είσαι ένα άγριο τι θα ήθελες να χρησιμοποιείς πιο πολύ να <laughs> κουράζει αυτό το τεστ, για ξανά μου <laughs> Twitter, Facebook, Snapchat, αυτό το ρομποτάκι η αρκούδα Instagram ή YouTube το ρομποτάκι. Το ρομποτάκι. Ναι. Ωραία, μετά να βρούμε και ποιο είναι. Γιατί δεν το ξέρω και θα ήθελα να είμαι κάτι που δεν έχω χρησιμοποιήσει. <κοί> Τώρα θα γίνει άβολο, αλλά είναι... Διάλεξε έναν Έλληνα YouTuber. Ναι, που και είμαι. ξέρω, ο, 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 ε, δεν είσαι μέσα, αν ήσουν θα είχα αρχίσει να ανησυχώ. Αλλά έχει όμως... Ε, 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 δεν ξέρω πολλού, αλλά αυτού του ξέρω που είναι σε φωτογραφία. Λοιπόν, είναι, αν δεν κάνω λάθο, η Ξανθιά η κοπέλα που είναι η μικρή Ολλανδέζα. Ναι. Ο Μαλιάτση. Ναι. Η Μέρι Σινατσάκη Ναι. Η Unbox Ναι. Η Σίση Χριστίδου. Και ο Μάκιου. Χριστίνα. Και είναι πολύ κρίσιμη ερώτηση αυτή. Θα γίνει Συνατσάκη. Θα γίνω εσύ Νιώθει. Στην τελική. ξέρω εγώ. Good business brain. Τι να πω. Οκ. Okay, okay, σε νιώθω. Διάλεξε ένα σπίτι. Το δικό μου, ξέρω. <laughs> τι φάση. <laughs> Διάλεξε ένα σπίτι. Ωραία, λοιπόν. Στέλνει ένα τολίτι. Θα πάρει. Θα... Θα πάρεις... Γαμό! Κάμω... Συγγνώμη, έχουμε κάποιε τεχνικέ δυσκολίε. Ναι, το, το καταλαβαίνω. Τι σου σημαίνει θα... <laughs> Δεν βλέπω να χτυπήσω το πληθρολόγιο γιατί είναι μπροστά το μικρόφωνο. <laughs> ε, θα σου στείλω μία εξάδα σπιτιών όπου. Σαν να Θα, <laughs> Σαν να θα χρειαστεί κάποια σπίτια με πισίνε ή με τουαλέτα εξωτερική και κάποια τέτοια με, με αυτά τα πάνελ τα, τα ηλιακά για να έχει ενέργεια και τα λοιπά. Γιατί πώ θα επιβιώσει ένα άγριο Οπότε σου στέλνει μια εξάδα φωτογραφιών που θα πρέπει να επιλέξει να από αυτά τα έξι σπίτια. Okay. Ναι. Αυτό το τέσσερι στα ελληνικά. που σημαίνει ότι κάποιο το έκανε. Έλα ωραία, ναι, ναι. λοιπόν, το τελευταίο το τελευταίο με ναι. τα πάνελ και την ομπρέλα απ' έξω. Σαν το μιτσοτάκι. Ναι, που δεν ξέρω τώρα το γιατί. Το... Εγώ ξέρω ότι οτιδήποτε έχει πράσινο το θέλω. Οπότε. Α, και, το, ο πύργο μου αρέσει. Και το τρίτο μου αρέσει. Θέλω σπίλμα, φασολάκια. Ναι, εννοείται. Ε, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει αυτό. δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει εδώ σε αυτό το τεστ. Το επόμενο είναι, γίνεται όλο και χειρότερο. Πρέπει να επιλέξει ανάμεσα από έξι quotes από ο τείχο έχει τη δική του ιστερία. Oh. Που είναι κλασική διαδικασία. Oh. Κλασική διαδικασία του να είσαι άγριο ζώο και να έχει αγαπημένο quote, α πούμε. Δεν táxi. μπορώ, δεν καταλαβαίνω. Τα, ο... ναι. <laughs> τα οποία, τα οποία ε, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα γιατί είναι σε μικρή ανάλυση. Δεν μπορεί να τα ανοίξει παραπάνω okay. και δεν φαίνονται όλα. Το ένα γράφει. Ε, όχι πάλι Δευτέρα έχει καταντήσει γελίο. Okay. Δεν είναι καν αστείο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να ξυπνήσω την Τρίτη γιατί στη ζωή πρέπει να έχουμε στόχου. Οκ, okay, μαλακίε, ναι. Mm. Ωραία. Ωραία θα ήταν να καθιερωθεί κάθε Τετάρτη αργία ναι. και λίγο εβδομάδα ρε παιδί. Δεν ξέρω, κάποιες λέξεις κόβονται. Τι έγινε παιδιά Παρασκευή και έχουμε κοιά, δεν ξέρω το αυτοκίνητο, μαλακία Κιά, και ρε και φάκια, ξέρω εγώ. <laughs> Κιά, Μήπως είναι αυτό, ναι. να, μίσω, α, να θυμίσω ότι είμαστε όλοι φτωχοί. Ξεκαρδιστικό. Ε, π, τι, το επόμενο. Δεν πλήρωσα άρα σ, Samsung. Τη, τηλεόραση βγαίνω Σάββατο βράδυ έξω. Τι, δεν ξέρω. Αυτό είμαι. Δεν ξέρω αυτό τι, είμαι. Αυτό ταιριάζει αυτό. πάρα πολύ με το πώ μιλάω εγώ. Okay. Οκ. Ταιριάζουμε. Okay, Ταιριάζουμε. Θα πω και την τελευταία επιλογή προφανώ. Κυριακή είναι Κυριακή μέχρι το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι είναι προ Δευτέρα. Mm -hmm. Επίση, πολύ mm -hmm. αστείο. Mm -hmm. Εδώ να πούμε ότι αδικήθηκε μία μέρα, η οποία, αν δεν κάνω λάθο, είναι η Πέμπτη. Δεν αναφέρεται καν γιατί έπρεπε να υπήρχαν έξι απαντήσει. Βασικά είναι quotes για τι μέρε τη εβδομάδα. Αυτό τώρα το διάβασα, δεν είχα διαβάσει την ερώτηση. Οπότε, μπορούσα να σας πω, διάλεξα μία μέρα τη εβδομάδα, αλλά κάθασα και έκανα όλο αυτό. Γιατί είδα τον τοίχο, έχει ιστερία και. Και εδώ σε αυτό το σημείο δείξουμε ότι πόσα αστεία έχουν κλαπεί από κομικού και δεν βάζουν κανένα Άστο, Γιατί και... Και στην πανδημία μου τι έκανε, α πούμε. Αχ, τέλο πάντων. Ε, αλλά για κάποιο λόγο είναι σημαντικό να κλέβει αστεία και να τα βάζει μέσα σε ένα τεστ, mm -hmm. έστω. Οπότε τελειώνουμε. τελειώνουμε. Μετάξει, κάτι που έχουμε. Μείνετε μαζί μα. Έχουμε μία ερώτηση που. Επίση, ε, απευθύνεται σε ένα αγρίο ζώο. Διάλεξε ένα βιβλίο, Οκ. Okay. και έχουμε Περιφάνεια και προκατάληψη, Ο Δον Κιχώτη, mm -hmm. Έγκλημα και του στο Γεύσκι, mm -hmm. όπω έλεγε πριν, τε, Τσεχοσλοβασκία, mm -hmm. Ο γέρο και η θάλασσα του Χέμινγκουέι, 100 χρόνια μοναξιά, title of my sex tape, mm -hmm. και Βίο και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Θα πάρω το Κιχώτη. Θα πάρει τον Κιχώτη. Εκεί μέσα έχει άλογα και γαϊδούρια, τουλάχιστον να βγω κάτι από αυτά. Σωστό. Που είναι γνωστά, ρε παιδί μου, γιατί μέχρι στιγμή με αυτό το τεστ παίζει να μου πει ότι είμαι κολοφουλουφρούντιελε, το οποίο είναι ένα είδο ζώο που δεν το ξέρω και δεν μπορώ να ταυτιστώ. Λοιπόν. Έτοιμος για την τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω, ρε, καν τι συμβαίνει. Έχει κάτι φωτογραφία. <laughs> Σα δείξω αγγελάς Λέει: Διάλεξε ένα τραγούδι και έχει την Αντέλ, τον Ed Sheeran αλλά δεν σου λέει απαραίτητα ποιο τραγούδι είναι. Mm -hmm. Ξέρω εγώ. Mm -hmm. Αυτό είναι φοβερό. Πρέπει να δεις την εικόνα, ρε. Λοιπόν, έχουμε την Αντέλ, έχουμε την Taylor Swift η οποία φαίνεται σαν να πιάνει τον κόλο μια χορεύτρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Έχουμε το Shape of You του Ed Sheeran. Έχουμε τον Despacito φυσικά που έχει κάνει 800 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ναι, views. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε το soundtrack του Fast and Furious. <laughs> και έχουμε και ένα random τύπο μεξικανό με ένα. Καπέλο που από κάτω φοράει μπαντάνα και ένα ροζ κοστούμι με αλυσίδα σαν το φλωρινιώτη περίπου και δίπλα ένας τύπος <laughs> διαβάζει εφημερίδα. Μάλιστα. Και έχουν αφήσει και μια. Και είναι κάπω σαν να έχουν πάρει τα έδρανα από το δικαστήριο και να τα έχουν βγάλει έξω <σκύ> μαζί. Ναι. Πώ είναι τα παγκάρια τη Εκκλησία. Όχι τα παγκάρια. Αυτά τη Εκκλησία, τα καθίσματα που είναι κολλημένα, ρε μεταξύ του. <σκύνι> δηλαδή, <σκύνι> να έχει πάρει ένα τέτοιο πράγμα και να έχουν βγει. και να έχουν αφήσει και μια κενή θέση λόγω COVID, φαντάζομαι, μεταξύ του. Αυτό. Τι <σκύνι> συμβαίνει. Κρίσιμη τελευταία ερώτηση. Οχοχοχοχο. Πρόσεξε τι θα διαλέξει. Ναι, ναι, προσέχω πάρα πολύ. Πρέπει να μιλήσει. Αυτέ είναι οι, οι, οι επιλογέ που έχει. Α, καλά, εντάξει. Στο διάλεξε ένα τραγούδι. Περίμενε, περίμενε. Όχι, όχι. Θα στο το στείλω και αυτό για να δει γιατί τι παράνοια μιλάμε. Έτσι, περίμενε. Λέει: Η ερώτηση είναι: Διάλεξε ένα τραγούδι και θέλω να δει τι παίζει εδώ. Σαν απαντήσει. Είναι πάρα πολύ οπτικό. Ε, χαίρομαι έχω αρχίσει που κάνουμε podcast, πόδι σκέφτομαι. και δεν μπορώ να το δείξουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι το έχει φτιάξει εσύ αυτό το τεστ. Μπράβο, ναι. Ε, θα διαλέξω. <laughs> ε, Καταλαβαίνει τώρα. Ε, επειδή σ' ακούγα να λε τόση ώρα όλα αυτά, έχω ξεχάσει ότι δεν διάλεξα. Θα πάρω ε, <laughs> Αντέλ. <θα πάρω laughs> ναι, θα πάρω Αντέλ, γιατί έχει κάνει comeback μεγάλο τώρα. Οπότε υποψιάζομαι ότι το τεστ είναι φτιαγμένο έτσι, με αλγόριθμο. Οκ. Δεν έχει σημασία yeah. τι αποψιάζεσαι. Δηλαδή, έχεις oh, άποψη. Oh. Ε, <laughs> έχει άποψη. έχει. σημασία, γιατί κάτι έλεγε πριν ότι μόνο σε κάνει Σαρδάμ Έχει yeah. σημασία ότι τα αποτελέσματα είναι στα χέρια μου και μπορώ να, 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 σου, ανακοινώσω, να, να, να σου ανακοινώσω ότι να, κάναμε ναι. όλο αυτό το πράγμα. έτσι Όποιο το οχ, άντεξε, οχ, κάναμε οχ, όλο οχ. αυτό το πράγμα για να σου πω ναι. ότι αν ήσουν άγριο ζώο, ναι. <laughs> ήσουν λύκο. <laughs> το οποίο είναι τέλειο, γιατί κάναμε 20 ερωτήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το τι άγριο ζώο ήσουν. Είπα στην αρχή εντελώ τυχαία, όντω ότι κάποιο στην πολυκατοικία μου έκανε ε, ε, κραυγή λύκου και παίζει να ήσουν εσύ. Και α δώσουμε ένα επίλογο σε αυτό το τεστ, διαβάζοντα το τι λέει για το λύκο. Μάλιστα. Ωραία, θε ακούσει για το χαρακτήρα πάμε σου. Ο αγριοζώ. Είσαι γενικά κλειστό χαρακτήρα, αλλά μόλι βρεθεί σε μια ομάδα, αλλάζει πρόσωπο και ανοίγεσαι. Μόλι βρεθεί κάτι. Δε, όχι α, εσύ. Μόλι βρεθεί ναι, ναι, ναι. Μόλις, κάτι έχει χαθεί και βρέθηκε. Οπότε μόλι βρεθεί εσύ αλλάζεις πρόσωπο και ανοίγεσαι <Και> ό,τι και αν σημαίνει αυτό όταν είσαι λύκος δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό από ένα κοπάδι λύκων <Και> που συνεργάζονται για να επιτύχουν ένα κοινό στόχο ας πούμε να χτίσουν τον πύργο του Άιφελ για παράδειγμα οι λύκοι γνωρίζουν την αξία της ομαδικής εργασίας της σκληρής δουλειά και της επιμονής όπως και εσύ Μάλιστα. άρα είσαι εργατικός ναι. Είσαι ένα κλειστό χαρακτήρα, αλλά μόλι βρεθεί σε μια ομάδα αλλάζει πρόσωπο και ανοίγεσαι. Μάλιστα. Μόνο σε ομάδα. Αν βρει έναν ακόμα, πούλο. Ε, και γενικά συνεργάζεσαι και μπορεί να πετύχει του στόχου σου. Και μπράβο σου που πέρασε αυτό το τεστ. Συγχαρητήρια. Ένα πολύ δυναμικό ζώο που α πούμε. Λοιπόν, κοίταξε. Δεν έχω ακούσει. Ε, 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 ναι. Μεγαλύτερε μπαλακίε στη ζωή μου. Ε, είμαι τόσο περήφανο που το ζήσαμε μαζί αυτό. Ναι. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ήταν απαραίτητο για να γίνουμε. να, να ανέλθουμε σε αυτή τη σχέση. Από, από φίλοι πλέον είμαστε δύο. κοπάδι λύκων. διαστημικοί. Δύο κοπάδι, δύο 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 κοπάδι. λύκων. Έχει κολλήσει τεστ. <laughs> <και> εσύ αυτό που είπατε το τεστ. Φαντάζεσαι, τέλο απλά να λέγε Βγήκε αρνητικό. Οκ, σου κάνουμε ένα τέτοιο τεστ. Ρε... Και τύπου είσαι, είσαι καθαρό, είσαι κομπλέ. Δεν ξέρω που το βρήκε αυτό, αλλά είναι ένα από τα χειρότερα που έχουμε κάνει. Και πίστευα ότι ψάχνω αρκετά <laughs> για να σου βρω τα χειρότερα. <laughs> και με δεν κάνεις... μπορώ να πω, γιατί είναι και, είναι και γνωστό site. Ε, και δεν ξέρω πώ μα κάνουν μήνυση. <laughs> όχι, όχι, μην μπει. Αλλά ω κοπάδι λύκων μπορούμε να είμαστε εργατικοί και να το σώσουμε αυτό. <laughs> και να κερδίσουμε το δικαστήριο. Κοίτα, ε... πρέπει να είμαι και εγώ για να δουλέψει αυτό το podcast. Λογικά είμαι και εγώ λύκο. Αυτό καθρεφτίζεται, είναι mirroring. Είναι Δεν δηλαδή, δηλαδή της... γίνεται να δουλεύουμε. Μαρμελάδα Street. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα όμω και θέλω να μου απαντήσει σοβαρά. Ναι, με. ναι. Είπε ναι. ότι θα μου πει σχόλια. Τα οποία σχόλια έχουν. Yeah. 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 έχουν ενδείξει ότι αυτό που μόλι διαβάσαμε κάποιοι το θεωρούν αλήθεια. Ναι. ναι. Αλλά είναι στο επόμενο τεστ που θα σου κάνω. Όχι, <laughs> γιατί μου κάνει κι άλλο τεστ. Μην μου κάνει άλλο. <laughs> δεν θα σου κάνω άλλο. Έχει πολύ καλύτερε ερωτήσει από το προηγούμενο. Είναι το πάλι ναι. 17. Δεν θυμάμαι πόσε είναι. Όχι, δεν θέλω τεστ. Θέλω να σου διαβάσω ένα από τα email που μα ήρθαν. Ωραία, να μα διαβάσει ένα από τα email που μα ήρθαν ναι, και να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, μα θες, έστειλε Υποσχέθηκα δύο τεστ, αλλά το άλλο τεστ θα γίνει σε άλλο επεισόδιο. Ναι, γιατί ο Στέλιο αυτό είναι και μα φημώνει και δεν θέλει να μάθουμε την αλήθεια γι' αυτόν. Ε, θα το κρατήσω. Οι λύκοι δρούν μόνο δεις... μια φορά. Οι... Τίτλο Οι... βιβλίου Οι... Δημουλίδου. Πάμε. <laughs> λοιπόν, στι 23 Σεπτεμβρίου του 2021, 1 και 7 το βράδυ, μα ήρθε ένα μήνυμα από τον David Gray, όλα μικρά. Ο David Gray δεν έχει στείλει αυτό το email σε εμά, στο marmeladafraula podcast επειδή κάποιοι Το οποίο το αυτό email. είναι το email μα, by the ναι. way. να στέλνετε ό,τι θέλετε εκεί πέρα. Ναι. Και το έχουμε παντού. Το έχει, νομίζω, και στο Instagram και το έχει και στι περιγραφέ των επεισοδίων. Αν δεν το έχει σε κάποιε, το έχει σε παλιότερε. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε στις τελευταίε, θα το δούμε. Λοιπόν. Okay, ε, okay. Και το, 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 αυτό το τέτοιο, το email, το στέλνει στο email consumer8927papaki.gmail.com. Αλλά έχει κάνει BCC εμά. Mm -hmm. Γιατί πιστεύει ότι έχει συμβεί αυτό. Ε, γιατί είμαστε business podcast τώρα και εμεί είμαστε σε πολλά BCC. Και στέλνει ένα email το οποίο είναι βγαλμένο, το θέμα του email είναι πραγματικά βγαλμένο, μέσα από ίσως κάποιο φόρουμ, είναι ίσως κάποιο... Πώς το πω? Πώς να το θέσω, να πω... Άκου. Your product Panasonic camera from Robert International, όλα μικρά, εκτός από το Panasonic, on PayPal, κεφαλαία, Have been successfully processed and dispatched τέσσερα αποσυμπητικά. Πέντε. Άκου τώρα εδώ. Το προϊόν 5, παρασώνει σημασία, κάμερα yeah. από τη Robert International στο PayPal. Έχουν. Το προϊόν έχουν γίνει επιτυχώς ε, Προσέσεται και dispatched. Και μετά ακολουθεί παιδιά και λέει Invoice. Και έχει και νούμερο του Invoice. Mm. Όπου το Invoice yeah. ξεκινάει με το pop. Δεν ξεκινάει με νούμερο. Klar. Ναι, γιατί είναι προστατευμένη σε τέτοια προέλευση. Ναι. Δεν είναι ό,τι να είναι invoice. Είναι αυτά τα, τα pop. Ε, ξέρεις τα προστατευμένα invoices. Και λέει. Trusted member. Έχει βάλει κάτω παύλα. Trusted member, κάτω παύλα. Τελεία. Και απευθύνεται σε εμά. Είναι αγαπητό μέλο που εμπιστεύομαι. Γιορ. Πανασόνικ Lumix DC Coupler. Εντάξει. Και λέει, the charged amount have been uh, from Robert International on PayPal have been successfully processed and dispatched for shipment. The charged amount will be reflected inside your account statement in next 24 to 48 hours. Inside my account statement. Uh -huh. The charged amount will be reflected. Δηλαδή, uh -huh. η χρεωμένη η ποσότητα, η χρεωθήσα τέλος πάντων, θα ανακλάται μέσα μέσα στη δήλωση του λογαριασμού σα, το επόμενο 24ωρο και 48 ώρο. Κανένα νόημα. Και μετά λέει. Εντάξει, πολύ επίσημη ομιλία έτσι. Πάρα πολύ πολύ. επίσημο λόγο. Και ναι, και λέει, product name, Panasonic Lumix DC Coupler. Αυτό ναι. το DC Coupler το χρησιμοποιούσε και στο Back to the Future στα αυτοκίνητα, στον DeLorean, ο τέτοιο. Μιλάμε. Mm. Έχουν βάλει κάτι στην τύχη. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει DC Coupler Panasonic. Παν... Ε, θα, θα το γράψω, ρε. θα το γράψω. Θα γράψω Panasonic. Panasonic Lumix Περιμένα. Lumix DC Coupler Και αυτό που βλέπω υπάρχει Υπάρχει Άρα υπάρχει. θυμάσαι τη φορά που σου έλεγα ότι ήθελα να παραγγείλουμε μια κάμερα Ναι ε, Αυτό το mail είναι Α, Και μας χρέωσες 419 ε, ναι, στο business account της Μαρμελάδας που Εντάξει, παίζουν κάτι εκατομμύρια μέσα. Ναι, ναι, 419,75 US dollars και το payment το έκανε με μια τράπεζα που εγώ δεν την ξέρω, ούτε κάρτα, αλλά μπράβο που το ε, έκανε, γιατι γιατί λέγεται αφού... auto-debit. Ναι, γιατί αυτό έγινε αυτόματα, δηλαδή η παραγγελία είναι παραγγελία που απλά τη σκέφτηκα και έγινε. Αυτό, δεν είχα κάποια συναλλαγή πραγματική, δηλαδή όλα γίνανε auto-bank, πώ το είπε. Άρα... auto Auto-debit, συγγνώμη. Ε, και μα χρέωσα και έβαλε και υποθήκη όλο τον εξοπλισμό μα και το μισό μου σπίτι. Αυτό για να αγοράσουμε την Panasonic Lumix DC Coupler. Που από ό,τι βλέπω είναι φορτιστή, δεν είναι καν κάμερα. Ναι, αλλά ρε, okay. είναι ένα φορτιστή και, και έχει 500 419 δολάρια ο φορτιστή. Πώ κάνει έτσι, έκανε 30 και το πήρα 400 σιγά. Καλό deal είναι, δεν είναι και τόσο την μπήκαμε μέσα. Ναι, αλλά μην. το site που σου έστειλα από την επίσημη Panasonic έχει 30 δολάρια. Ε, ναι, ωραία. Και τι έγινε, εμεί πήραμε καλύτερο. Είναι από άλλο site, πιο καλό. Που με πείσαν ότι πρέπει να, πρέπει, πρέπει να δώσω παραπάνω λεφτά για αυτό το φορτιστή. Φορτιστή. DC Coupler. Α, είναι. Ναι, λέει ναι. ότι είναι for extended indoor use only. Δεν είναι για έξω που το ήθελα εγώ όμω τώρα. Θα το επιστρέψω και θα το ζητήσω 17.000 ευρώ αποζημίωση για αυτό το λάθο. Λοιπόν, τελείωσε. Φορτιστή που δεν μπορεί να φορτίσει έξω. Ούτε καν. Για πέταμα. Σε είμαι από του τύπου που φορτίζουν έξω από το σπίτι. Θέλω να είσαι ήρυμος, Το ξέρω χρόνια τώρα. Απλά σε έχω πάλι γιατί γράφει. If you wish to cancel this order. feel free as soon as possible. και έχει και ένα νούμερο. Το οποίο νούμερο εγώ θα το βάλω στην Google. Στην Google. Το έχει και σε παρενθέσει. Μιλάμε για μασονία φουλ εδώ πέρα. Okay. Αυτό το πράγμα το έβαλα το νούμερο και με βγάζει κάπου στην Κίνα. Οπότε. Καλά, δεν είχα αμφιβολία με τόσο απέσια αγγλικά ότι αυτό είναι ένα translation αυτόματο από κινέζικα. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου. Φαντάσαι. Κουράζομαι κι εγώ. Ε, ψωνίζει συνέχεια και τα βάζει όλα από τον λογαριασμό το, τη τράπεζα με τα εκατομμύρια και δεν ξέρω τι να κάνω. Ε, δεν θα κάνει τίποτα. Θα τα πληρώσουμε και θα πάρουμε τα προϊόντα που, που έχουν παραγγείλει ή δεν έχουμε παραγγείλει. Διάφορα πράγματα έρχονται που δεν τα χρειαζόμαστε ή δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου ακριβώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί νομίζει ότι. Ε, ξέρω συνεισφέρουμε τόσο πολύ στον, πληθυ... στον πληθωρισμό και καταστρέφουμε την παγκόσμια οικονομία με αυτά τα πράγματα που κάναμε. Απλά αγόρασε Γιατί... ένα πράγμα που έκανε 30 δολάρια, 410. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου ακριβώ. Τι... Τα νούμερα βγάζουν απόλυτο νόημα. Τι... Σύμφωνα νούμε... με του υπολογισμού μου. Ναι. Πέριμενε. Ναι. Όχι, Συγγνώμη. Και... Κάνει υπολογισμού τώρα, εκεί έχουμε φτάσει, ναι. Οκ, okay, ναι, χάλασα το πληθωρολόγιο. Ωραία. Okay, Εντάξει. θα παραγγείλω ένα καινούριο από Κίνα. Ωραία. Μπαίνω τώρα. Για μπε και παίζουμε μου λίγο την τιμή. είναι κάτω από χίλια, δεν θέλω να το πάρει. <laughs> όχι, mm. όχι. Θα πάρω ένα υδραυλικό που έχει και τέτοιο. Τιμόνι. Και λαμπάκια. Yeah. Λοιπόν, οκ. Okay. Μόλι χρεωθήκαμε 150.000 γεν. Πολύ καλό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Πάρα πολύ Μέσω καλό. Ότι είναι καλό deal. Δεν έχουμε θέμα. Το καλύπτουμε το ποσό δηλαδή. Μάλιστα. Στην Εύη. Τίποτα. Έχει έχεις στείλει μήνυμα σε Νιγηριανό πρίγκιπα, αυτό έχει γίνει. <laughs> όχι, όχι, δεν, δεν μιλάμε με Νιγηριανού πρίγκιπε. Τι κάνει. Το έχω κόψει. Το έχω κόψει. Ε, παλιά είχαμε μια επικοινωνία, είμασταν, ε, κάναμε αυτή την αλληλογραφία, ξέρει. Ε, Εξ αποστάσεω με την ανταλλαγή φοιτητών. Το έχει κάνει ε, αυτό. Ε. Αλλά... Όχι, εσύ το έχει κάνει. Α, εγώ το είχα κάνει. Εντάξει. Εσύ το έχει κάνει. Εγώ το έκανα με νιγηριανούς πρίγκιπες αλλά τελικά δεν έκατσε κανένας Και πέ, πέ, πήρα το βιβλίο αυτό το 100 χρόνια μόνος που λέγαμε πριν στο τεστ. Αυτό. Ναι, ναι. Δεν Επίσης, θα γίνω ποτέ πριγκίπισα. Θα... Ε, κατακλείδη, δεν δε θα, δε θα γίνω ποτέ πριγκίπισα αυτό. ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στη ζωή μου σύντομα. Θέλω. Αλλά... Να σε ρωτήσω ειλικρινά. Λοιπόν. Από τότε που είπαμε στο podcast ότι μας έρχονται spam μηνύματα και θα τα διαβάζουμε, έχουν σταματήσει ε -hmm. να έρχονται. Ναι. Ε 네. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Αγόρασα firewall. Όχι, <laughs> δεν ξέρω για <laughs> ποιο λόγο. <laughs> δεν ξέρω για ποιο λόγο έχουν σταματήσει. Ε, δεν... Είχαμε καιρό να διαβάσουμε και να τα τσεκάρουμε τα spam, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι και τόσο πολλά, όντως. Μα έρχονταν συνέχεια, Φροφεία. έρχονταν ένα κάθε μέρα. Και έχω παρατηρήσει ότι όλα σε χρεώνουν την ίδια ποσότητα, είναι γύρω στα 450 δολάρια. Και θέλω ναι. να δω αν αυτή η ποσότητα είναι κάτι που έχουν βρει ρε παιδί μου. Γιατί είχα διαβάσει κάπου ένα άρθρο που έλεγε ότι ο μέσο Αμερικανό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα έκτακτο έξοδο 400 δολαρίων. Οκ. Okay. Ε, αντίστοιχα και στην Ελλάδα φαντάζομαι ότι ο μέσο Έλληνα <laughs> δεν μπορεί. Αλλά στην Ελλάδα μπορεί να είναι και 200 ευρώ αυτό το έκτατο έξοδο. Οπότε ναι. δεν ξέρω αν επειδή είναι πολύ κοινό ότι είναι, ή έρχονται όλα από το ίδιο spam που γουστάρει να δει αν δεν μπορεί να πάρει από κάποιον 400. Ναι. Ή γενικά η φάση είναι ότι προσπαθούν να. ξέρω εγώ. Να, να, αγχώσουν αυτόν που παίρνει το email τόσο πολύ με μια ποσότητα που δεν είναι τραγική. Mm -hmm. Ή όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουν τόσο πολύ στα 400. Εκτό αν εσύ με τον Αγιερανέο ε... πρίγκιπα έχετε κάνει κάποια συμφωνία. Κοίτα, έχω αναπτύξει μια οικονομική πολιτική που λέω το εξή και δεν ξέρω αν συμφωνεί. Αλλά mm -hmm. τα spam mail αυτό δείχνουν. Λέω, ρε παιδί μου, ότι θα, θα ζούμε σε μια οικονομία που mm -hmm. ε, ό,τι πάρει θα κάνει 410 δολάρια. Okay. Okay, τύπου, είτε θε να πάρει ε, ένα απορριπαντικό, είτε θε να πάρει ένα σπίτι. Ένα αυτοκίνητο. Ναι. Ένα κάτι. Όλα, το κάθε προϊόν θα κάνει 410 δολάρια. Okay. Are you in or out, α πούμε, σε αυτό. Hmm. Where is the catch? Δεν υπάρχει catch. Είναι συνδρομητικό. Το catch είναι. Το catch είναι musical. Δεν υπάρχει. Αλλά είναι. Ε, ότι ρε παιδί μου, δεν θα μπορεί να πάρει εύκολα δύο πακέτα μακαρόνια, αλλά θα μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο με 410 ευρώ. Το οποίο πρέπει να το πουλήσω 410 ευρώ. Ε, ναι, αφού μόνο με 410 ευρώ γίνονται αλλαγέ. Ε, ωραία, και γιατί δεν γίνονται σε την αξία των μακαρονιών. Τα μου Μπορεί να ανταλλάξει ένα αυτοκίνητο, με ένα πακέτο μακαρόνια και έχουν. Mm. Τι. Λέω ότι αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, θα παίρναμε ένα καθρέφτη αυτοκινήτου. Δεν θα έχει νόημα. Ναι, και αυτό θα μπορούσε να κάνει. Ε, όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Το σκέφτεσαι. Δεν, okay. δεν θα συμφωνώ. Δεν συμφωνώ να μπορούν να πάρουμε ένα πακέτο μακαρόνι. Παίρνω τον πρίγκιπα. Παίρνω τον στην Αιγυρία Και του το λέω. Okay. Και να δούμε πόσο τον έχει εξαχρεώσει τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί χαλάζει μια μεγάλη δίλια Τέλο πάντων, οικονομική. Ε, αλλά αυτά είναι πράγματα που. Είναι πάνω από εμά και δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε ενδεχομένω. θα δούμε τι θα γίνει. Θα τον πάρω και θα δούμε. Δεν ξέρω. Μια που είπα για πράγματα που είναι πάνω από εμά. Εγώ το είπα. Ναι, εσύ το είπε. Αλλά εσύ συμφωνεί στο κεφάλι μου. Ε, στην εφρά. Καλό, <laughs> καλό. Ναι, <σωστό. laughs> πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Τα Σαρδάμ δεν είναι λίγο πάνω από εμά. Δηλαδή, πε ότι είσαι σε μια παράσταση και κάνει Σαρδάμ. Είναι, πήγα να δω μια παράσταση πρόσφατα. Το ε, The Lehman Brothers, πώ λέγεται. Οι τρει αδερφοί Lehman. Και... Ναι. Που παίζουν πολύ αξιολογηθοποιοί και έχει ενδιαφέρον το έργο. Και Πετύχαμε μια μέρα που οι καημένοι δεν ξέρω αρέ, τι πήγαινε στραβά, αλήθεια. Δεν ξέρω τι του συνέβη. Αλλά πραγματικά σε κάποια φάση, τα Σαρδάμ, δηλαδή μετά το 6ο, το 7ο Σαρδάμ, βγήκε κι ένας από αυτούς να πει κάτι τύπου για την Κούκλουξ Κλάν. Κάτι, ένα σχόλιο. Ναι, oh, δύσκολο, δύσκολη λέξη. Και είπε κλουκλουκλουξα, κάτι τέτοιο. <laughs> και άρχισε να γελάει κι ο ίδιο και κοκκίνησε. <laughs> <laughs> και ήταν τόσο και... κακό. Το «Καημένο». Εκείνη <laughs> ναι. την ώρα ήμουν από πω, πω το «Καημένο». Του την έφερε η λέξη, γιατί ήταν τρομερά προβαρισμένη. Το, το, το έργο έχει άπειρα λόγια. άπειρα λόγια. Ναι. Πάρα πολλά λόγια. Και έχει και αφήγηση και χαρακτήρες, και μπενοβιένος χαρακτήρες. Και κάνανε μία τον μπαμπά, μία τον γιο, μία τη γυναίκα. Τα, τα, τα κάνανε όλα πάρα πολύ καλά. Και του την έφερε η Κούκλουξ Κλάνρε. Και εκείνη τη στιγμή oh, ήθελα... Ναι, ήμουν αρέσει. Είναι δυνατό να του την έφερε η Κούκλουξ Κλάν. <laughs> Έχει είναι ρίξει τόση λέξε, δουλειά για να μάθει το κείμενο, <laughs> τα συναισθήματα, το ένα το άλλο. Και το γάμισαν οι ρατσίστερ. <laughs> <laughs> Δεν μπορούσε να πει ένα KKK έτσι. 3K, κάτι, μια, ένα shortcut, κάτι που θα μπορούσε να βρει για να μην μπερδεύεται. Ναι, μεγάλη τυχία. Βέβαια, να πούμε ότι είναι εύκολη λέξη να σκοντάψει. Εύκολη. <laughs> Δεν είναι λέξη, είναι αυτό που είναι. Ναι. Αλλά ναι, εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνει παντού το Σαρδάμ. Δεν το σώζει. Όχι, έχει δεν το σώζει. Είναι σε πολύ σημαντικέ στιγμέ, α πούμε, τη ανθρωπότητα. Δεν το σώζει. Αλλά ξέρει τι είναι όμω, είναι κάτι. Δηλαδή, έχει τύχει να κάνω Σαρδάμ και ενώ έχω κάνει ας πούμε, και φωνητικέ ασκήσει και ασκήσει για την άρθρωση και επίση κάθε φορά που διαβάζω. και μαθηματικέ ασκήσει. Καλά, εννοείται εκεί να δει. Κάθε φορά που διαβάζω ένα κείμενο απ' έξω. Χασμουριέμαι. <ΣΣ> αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Και στην παρουσίαση βιβλίου τώρα στι 2 Νοεμβρίου στα Public στο Σύνταγμα. Να που θα το ακούνε μόνο οι, οι Patreons αυτό. Ό, όλοι οι υπόλοιποι θα το μάθουν αφού έχει γίνει η παρουσίαση. Okay. Ε, είδατε για να μην είστε Patreon. Πάτε, πάτε, παιδιά. Πάτε. Άντε, με 3 ευρώ έχουμε. άντε. Τρία ευρώ πάτε. το κιλό. φαντάζεσαι, Τρία κιλά επεισόδια. Ε... Πάτε γιατί θα στείλουν γυραινό πρίγκιπα να σα χρεώνει 410 δολάρια. Όχι. Χάρη μου. Αυτό που χρειάζεται να του κάνει για να του βασανίσει είναι αυτό που έκανε εμένα. με μένα. Του κάνει ένα τεστ με 20 ερωτήσει για το τι ζώο είναι. Και ξεκινάμε okay. από την πολύ απλή και βασική. Θα ερωτήση. το κάνω σε όλου. Ναι, σε όλου. Αν δεν έρθετε, ο Χάρη θα σα βασανίσει ρωτώντα να διαλέξετε μία show woman των 90s. Και να έχει γουανί τα πάνια, Ρούλα Κορομιλά. <laughs> 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 Νίκο Καρβέλα. <laughs> 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 και να πρέπει να διαλέξει μια παρουσιάστρια για να αποφασίσουν τη ζωή. <laughs> Βγάζει απόλυτο νόημα αυτό το τεστ. Ήταν ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει σε αυτό το podcast, πιστεύω. Αυτό το τεστ ήταν ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό, ναι. Ξέρεις τι. Ή ό,τι χειρότερο, ανάλογο στο Θα, θα στο δώσω, πες ό,τι ήταν. <laughs> anyway. Ε, κάτι σου έλεγα. Για, για, τα σαρδά. Για το διάβασμα και τα βιβλία και το... Ναι, χασμουριέμαι, Πώς... θα δεις την παρουσίαση. Θα αρχίσω να διαβάζω το κείμενο που έχω γράψει αυτή τη φορά. Θα χασμουριέμαι. <laughs> Εντάξει, ζόρικο γι' αυτό. Ζόρικο. Μάστιγα για το Στέλιο Είναι μάστιγα. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Κυρίες και κύριοι, αυτά έχει ζωή. <σχ> <σχ> να σου πω κάτι. Εγώ νιώθω καλά που έμαθα ότι είμαι λύκος. Ε, Είναι όμορφα ζωή. Και εγώ νιώθω και... καλά. Νιώθω μια ασφάλεια. Βασικά. Νιώθεις... Νιώθω όταν είσαι γύρω μου ότι μπορεί να προστατεύσει. Ε, Ω λύκο. Ε, Εντάξει, η αλήθεια ως... είναι ότι θα σε ναι. προστατέψω αν είσαι μέλο τη Αγέλη. Αν δεν είσαι, παίρνει να σε φάω. Οπότε φρόντισε Μα να έχω είσαι. πληρώσει membership κανονικά. Είμαι... Μου έχετε στείλει και μπρελοκάκι. Όπω το βρήκα, θε να κάνουμε ένα συνδρομητικό site που θα λέγεται αγέλη.gr και θα πληρώνουν όλοι να είναι μέλη και τίποτα άλλο. Θα είναι απλώ μέλη μια Αγέλη. Ναι, οκ. Okay. Θα μπορούσε. Τρελόμπιζο. Μεγαλώνει αυτό το κλαμπ. Τρελό. Ναι. Τα ακούσατε εδώ πρώτη φορά. Τελό. Θα βγάλουν πολλά λεφτά από αυτό πιστεύω. Το πιστεύεις. Κλείνουμε τώρα το podcast και ξεκινάμε αυτό. Αγέλ.gr. Πάμε, πάμε Σίγουρα υπάρχει το site αγέλ.gr καταρχά. Όχι, Γιατί το οποίο στα γκρίκλι είναι αγγέλη.gr που πάει σε άλλο περιεχόμενο. Περιμένει. Αγγελή.gr, πιτζάμε και εσόρουχε. Εσόρουχα. Εσόρουχε. Μα κάνει. κάνει. Κάβα Αγγελή. Μα κάνει. Μεταλλικέ κατασκευέ Αγγελή. Ελιέ Αγγελή. Εμεί θα κάνουμε το αγγελή.gr με πιτζάμε και εσόρουχα για λύκου μπροστά που θα έχει μόνο λύκου και τέτοια. Θα είναι πολύ άγρια φάση. Να το. Αγγελή.gr. Θωρακισμένε πόρτε ασφαλεία. <laughs> Τίποτα. Δεν υπάρχει καν. Είναι και δεν αυτό. Το domain. Και αυτό. Επίση θέλω να ξέρει ότι μέσα σε όλα αυτά βρήκα το Άγγελο Ενεφέλη Σουτίκ. Είναι στη Θεσσαλονίκη ναι. και είναι το Σουτίκ. Αντί για μπουτίκ, Σουτίκ και πουλάει παπούτσια. Και με αυτό εγώ κλείνω την εκπομπή. Σουτίκ. Όχι, okay, εγώ θα κλείσω την εκπομπή και θα πω ότι για το αγγελόπορτε, Αγγελη.gr πόρτε που έχει του λύκου απ' έξω θα έφτιαχνα μια επιχείρηση που θα έχει πολυεργητικού κρυού και θα πήγαινε να γκρεμίζει αυτέ τι πόρτε, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει και αντίλογο. Γιατί ζούμε σε μια δημοκρατία, εντάξει. Για κάποια στιγμή πρέπει να επέλθει μια ισορροπία τέλο πάντων, εντάξει, και να είμαστε όλοι ίσοι. Πρέπει να πω κάτι, είπε να κλείσει την εκπομπή. Πόσο πιστεύει πρέπει να, να... μα πυροβολήσουν όλοι αυτή τη στιγμή, Ναι, okay, Τώρα. Πέις, ε, όλοι Τώρα. πρέπει να έρθουν <laughs> καλή στιγμή. Τώρα. Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ, μπράβο σα! Ναι. Ε, Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Ε, Παρ' όλα αυτά, θα επανέλθουμε χειρότεροι στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!